Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και από τις διακοπές σας. Είχαμε κάνει κάποιες επαναλήψεις, είδατε κάποια πρόσωπα τα οποία είχατε ξαναδεί, όμως τώρα πίσω στη ρουτίνα. Να λοιπόν και πάλι εδώ, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, με ένα καινούργιο πρόσωπο αυτή τη φορά, να καλωσορίσουμε όλοι μαζί τον κύριο Ορέστη Ρωσίδη. Καλησπέρα κύριε Ρωσίδη. Καλησπέρα Βασίλη. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Ο κύριος Ρωσίδης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού εδώ στο Λονδίνο, έτσι. Στο Λονδίνο, ναι. Πόσα χρόνια διατηρείτε αυτή την θέση, κύριε Ρωσίδη? Είμαι εδώ από το Φεβρουάριο του 89. Έτσι. Έχω 23 χρόνια. Τόσα πολλά, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, 23 χρόνια έχω και εγώ υπηρεσία στο ραδιόφωνο, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Και σας θυμάμαι από τότε. Θα σας παρακαλέσω, θέλω να πω ότι είμαστε εδώ απόψε για να μάθουμε πιο πολλά για τον κύριο Ρωσίδη, να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο παρελθόν, να μάθουμε γενικά για το ποιος είναι ο Ορέστης Ρωσίδης. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα θαυμάσιο βιβλίο εδώ πέρα, Κίνηση και Μουσική, το οποίο θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό το βιβλίο και να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Πώς προέκυψε η συγγραφή του και τι περιέχει ακριβώς. Όμως, πριν από αυτό, γιατί έχω μάθει τους τηλεθεατές μας να κάνουμε ταξίδια. Νοερά ταξίδια. Εσύ ξέρω ότι κάνεις ταξίδια, είσαι ειδικός για ταξίδια και δίνεις και συμβουλές πού να ταξιδέψει ο κόσμος. Ναι, κυρίως Κύπρο, γιατί αυτή είναι η δουλειά. Ναι. αυτό είναι το χόμπι, ας πούμε. Ωραία. Τώρα όμως θα ταξιδέψω μαζί νοερά δικό μας ταξίδι για τη δική σου ιστορία. Να πάμε πίσω στο παρελθόν. Εκεί που γεννήθηκες, πού γεννήθηκες και να μας, έτσι, να μας πεις λίγα λόγια για τα παιδικά σου χρόνια. Ναι. Βασικά ο πατέρας μου ήταν από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Η μητέρα μου είναι από την Καστοριά. Mm. Αλλά και οι δύο βρέθηκαν στην Ουγγαρία. Ο ένας είχε φύγει γιατί τον εκδίωξαν οι Άγγλοι όταν έκανε διαδηλώσεις το 1948. Μάλιστα. Και η μητέρα μου είχε ζήσει τον εμφύλιο. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ήταν πολιτικός πρόσφυγας και βρέθηκα στην Ουγγαρία. Ο πατέρας μου δίδασκε σε ένα σχολείο για πολιτικούς πρόσφυγες της Ελλάδας και η μητέρα μου επίσης δίδασκε. Οπότε ήταν και οι δύο δάσκαλοι σε παιδιά που ήταν από την Ελλάδα. Ναι. Όταν έγινα 6 χρονών, ήρθαμε πίσω, έγινε η Κυπριακή Δημοκρατία το 60 και ο πατέρας μου αποφάσισε ότι ήταν καιρός να επιστρέψουμε στην Κύπρο, μπορούσε να έρθει στην Κύπρο και ξεκίνησα τότε, βασικά τέλειωσα το δημοτικό, το Πανκύπριο Γυμνάσιο και μετά ασχολήθηκα με τον αθλητισμό και ο αθλητισμός είναι που μου έδωσε υποτροφία, πήγα στην Αμερική όπου σπούδασα οικονομικά. Μάλιστα. Έκανα εκεί και τα δύο τα πτυχία, και το bachelor's και το master's στην Αμερική και μετά επέστρεψα στην Κύπρο, ξεκίνησα τη δουλειά στον ΚΟΤ στον οικονομικό προγραμματισμό που ήταν η ειδικότητά μου και μετά όταν υπήρξε ευκαιρία να έρθω στο Λονδίνο έκανα εξετάσεις μαζί με άλλους συνάδελφους και με επέλεξα για να έρθω στο Λονδίνο λόγω του ότι και τα αγγλικά μου ήταν αρκετά καλά. Ναι. Θέλω, μια και μας ανέφερες για τον αθλητισμό, βρισκόμαστε τώρα και σε μια έξαρση. Ναι, είμαστε τώρα ακόμα, δεν έχει, είναι η Παραολυμπιακή. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να μας θυμίσεις εκείνες τις στιγμές του δικού σου αθλητικού ύψους, γιατί έχεις κερδίσει και είσαι πρωταθλητής. Ναι, ασχολήθηκα με τον αθλητισμό ουσιαστικά από το 1971, είχα κερδίσει για πρώτη φορά Πανκυπρίους. Μέχρι και το 1988 που ήταν η τελευταία συνάντηση που είχα κάνει με την Εθνική Κύπρου, ήταν Κύπρος, Ισραήλ, Ισπανία και Ιρλανδία. Μάλιστα. Και ήταν στη Βαρκελόνη. Οπότε είχα μια διαδρομή στον αθλητισμό, στον προαθλητισμό για περίπου 25 χρόνια. Τώρα, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, έκανα Πανκύπριο ρεκόρ στο δίσκο το 1974 και μετά έκανα Πανκύπριο ρεκόρ ξανά και στη σφύρα, τα οποία είχα μέχρι και το 2000. Μάλιστα. Οπότε το 2000 μου τα έσπασαν και τα δύο. Έτσι. Αλλά το ένα, το Πανκύπριο ρεκόρ του δίσκου, το είχα για 25 χρόνια. Αδυνάτησε το χέρι σου, φαίνεται. Εντάξει, ήμουν ήδη 34-35 χρόνια. Άρχισε από πολύ μικρός όμως.
Άρχισα όταν ήμουν 12-13 χρόνια. Στην πραγματικότητα, στην αρχή είχα ένα δίλημα, γιατί εγώ και ο αδερφός μου είχαμε μπει, ο πατέρας μου ήταν αριστερός, μπήκαμε στην Ομόνια, παίζαμε στην Ομόνια. Ναι. Οπότε εγώ έπαιξα από τα 11 ως τα 15 παίζα στην Ομόνια και κέρδισα και πρωτάθλημα στην Ομόνια, τα δεύτερα φυσικά, ήταν η εφηβική ομάδα. Και μετά σε αυτό μπήκες, το ιστορικό παιχνίδι της ΕΠΑ μαζί με την Ομόνια που ήταν 3-3, εμείς είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα, ο αδερφός μου έπαιζε στα πρώτα, ήταν δεξιός, έξω δεξιά και έβγηκε στο ημίχρονο και τα τελευταία 6 λεπτά χάσαμε το πρωτάθλημα, ήταν 71-72, δεν ξέρω, 70 μπορεί να ήταν. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Όπως και μετά μεταφέρθηκα στο. Έπρεπε να αποφασίσω ότι είτε το ένα ατομικό άθλημα ή θα έκανα ρήψει. Οπότε αποφάσισα ότι μου άρεσε το ατομικό άθλημα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Και μένοντας εδώ σε αυτό, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τον αθλητισμό σήμερα. Βασικά έχει εξελιχθεί ο αθλητισμός στην Κύπρο. Υπάρχουν ορισμένα αθλήματα στα οποία έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση, όπως είναι η σκοποβολή. Παρόλο που στους Ολυμπιακούς δεν πήγαμε και τόσο καλά όπως στους προηγούμενους αγώνες. Τώρα φυσικά δημιουργούμε παράδοση στην ιστιοπλοεία με τον Παύλο Κοντίδη. Ήταν και ο Καριόλου, αλλά ο Κοντίδης κατάφερε για πρώτη φορά να πάρει... κερδίσει αργυρό μετάλλιο. Και έχουμε και ειδικά στο Στίβον που είναι η ειδικότητά μου, είχαμε καλές επιτυχίες. Δηλαδή η Ελένη Αρτηματά μπήκε στους ημιτελικούς αγώνες με τις καλύτερες αθλήτριες. Είχαμε ο Παρέλης που είναι ο διάδοχος μου στο δίσκο, έχει ανεβάσει πάρα πολύ το δίσκο και για λίγους πόντους έχασε να μπει στον τελικό του αγωνίσματος πάλι στους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε πολύ καλόν αθλητή στο ύψος, οπότε... Πώς το λες, ο Γιώργος... Κυριάκος Γεωργίου. Ο Κυριάκος, Κυριάκος. Ο οποίος ήταν τραυματισμένος, αλλά βασικά έχει και αυτός δημιουργήσει μια παράδοση, γιατί κέρδισε αργυρό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο είναι πάλι μεγάλη διάκριση. Οπωσδήποτε. Οπότε, γενικά, ο αθλητισμός είναι ένας τομέας στον οποίο η Κύπρος έχει διακρίσει παρά το μικρό μέγεθος της. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο της πορείας σας στην εξέλιξη της ζωής σας. Ήρθατε εδώ για σπουδές, όχι, τελειώσατε σπουδές στην Αμερική και ήρθατε εδώ κατόπιν εξετάσεων και πήρατε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΚΟΤ. Ήσασταν ήδη, είχατε δημιουργήσει οικογένεια ή η οικογένεια δημιουργήθηκε μετά? Ναι, εδώ βασικά έχω τις σχέσεις μου, γιατί δεν είμαι παντρεμένος, τις δημιούργησα εδώ και συνεχίζω, ας πούμε, τις φιλίες και τις σχέσεις που έχω, τις οποίες είχα δημιουργήσει από τότε, να τις έχω και σήμερα. Ναι. Πολύ ωραία. Τώρα, μένουμε στο θέμα το οποίο είστε εδώ για 23 χρόνια. Ναι. Σαν υπεύθυνος διευθυντής του γραφείου του ΚΟΤ στο Λονδίνο. Στα χρόνια όλα αυτά είχαμε ανεβοκατεβάσματα, είχαμε προβλήματα, είχαμε εξελίξεις, δεν πήγαιναν καλά. Ποιες ήταν οι καλύτερες περιόδοι όσον αφορά τον τουρισμό στην Κύπρο σε όλα αυτά τα χρόνια? Βασικά, όταν είχα έρθει, ο τουρισμός από την Αγγλία στην Κύπρο ήταν γύρω στις 400.000. Και μετά, όταν μπήκαν τα τσάρτες στη δεκαετία του 90, είχαμε την απότομη αύξηση. Δηλαδή, μέσα σε μια δεκαετία του 90, πήγαμε από το μισό εκατομμύριο στο 1,4 εκατομμύριο ως το 2000 και φτάσαμε το πικ γύρω στο 2001-2002. Με την αύξηση των charters, διότι τότε θυμάστε υπήρχαν τα restrictions με τις Cyprus Airways. Πότε έγιναν τα charters κανονικά? Το charter ουσιαστικά 91-92 είναι που άνοιξαν οι ορίζοντες και είπε η Κυπριακή Δημοκρατία ότι τώρα επιτρέπονται να πετούν και αυτές οι εταιρείες από όλα τα αεροδρόμια, δεν υπάρχουν, ας πούμε, περιορισμοί. Και μετά φυσικά ήρθε το 9-11, το οποίο ανέτρεψε τα δεδομένα, παρόλο που ώσπου ήταν η αγγλική στερλίνα δυνατή, συνέχιζε ο Άγγλος να πηγαίνει στην Κύπρο. Η μετάπτωση δημιουργήθηκε πριν 3-4 χρόνια, όταν ξαφνικά έπεσε η ισοτιμία της λίρας και φτάσαμε στο 1:1. Εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί ξαφνικά η Κύπρος ακρίβωσε. Επίσης και με το ευρώ, λόγω του ότι
η Κύπρος μπήκε στο ευρώ, αυξήθηκαν οι τιμές. Ναι. Κατά κάποιον τρόπο παλιά είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, ναι. τώρα επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα και προσπαθούμε φυσικά, τα ξενοδοχεία προσπαθούν να είναι πιο ανταγωνιστικά, αλλά η Κύπρος παραμένει να είναι σχετικά πιο ακριβός προορισμός. Ναι. Έχει βελτιωθεί όμως φοβερά η ποιότητα του προϊόντος. Είναι θέμα να χωνέψει ο Άγγλος το γεγονός ότι είναι, ναι. είναι ψηλά τα, κάπως ψηλά τα αεροπορικά ναύλα το καλοκαίρι, ότι είναι ψηλή η φόρη αεροδρομίου. Αλλά από την άλλη έχουμε πολύ καλούς δρόμους, έχουμε πολύ καλά ξενοδοχεία. Ναι. Τα εστιατόρια πρέπει να προσέξουμε λίγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που προσφέρουν καλή αξία για αυτό που παίρνεις, αλλά υπάρχουν και μερικά στις τουριστικές περιοχές τα οποία ναι. έχουν σχετικά ψηλές τιμές. Εμείς τα τελευταία 3 χρόνια αναπτύσσουμε και τις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι το γκολφ, όπως είναι η γάμη, όπως είναι το περπάτημα, οι νέες διαδρομές, όπως είναι η ποδηλασία, για να δείξουμε ότι η Κύπρος έχει ένα πλούσιο προϊόν. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, ναι. αλλά έχει μια πλούσια πολιτιστική παράδοση και επίσης όταν πας στην ενδοχώρα, ο κόσμος είναι φιλόξενος, τα εστιατόρια είναι σχετικά έχουν πιο χαμηλές τιμές ναι. Και έτσι βρίσκεις ακόμα την φιλοξενία η οποία ήταν είναι ένας από τους παράγοντες πάνω στους οποίους εστήθηκε ναι. όλη η βιομηχανία. Μιλώντας για φιλοξενία κύριε Ρωσίδη, πιστεύω ότι ο Κύπριος παραδοσιακά είναι πολύ φιλοξενός λαός, όμως με την εισδοχή στην χώρα από διάφορες χώρες διάφοροι άλλοι πολιτισμοί, όπως και διάφοροι άλλοι εργάτες που εργάζονται στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, υπάλληλοι και όλα αυτά, έχει κάπως αλλάξει το περιβάλλον και έχει κάπως αλλάξει ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίζονται οι τουρίστες. Υπάρχουν σχετικές, ας πούμε, προσπάθειες ή τέλος πάντων εντολές κατά κάποιο τρόπο πώς πρέπει να ενεργούν ή γίνονται κάποιες διευθετήσεις ούτως ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την πολύ σημαντική ναι. ας πούμε, φιλοξενία και το σημαντικό αυτό θέμα, το οποίο είναι αυτό που μας, όπως είπατε, ναι, αυτό βοηθάμε. Βασικά είναι και επιδίωξη της κυβέρνησης και του ΚΟΤ να εργάζονται σε ξενοδοχεία. Αν δεν είναι Κύπροι και Έλληνες, τουλάχιστον να είναι άτομα τα οποία μιλούν κυπριακά, ελληνικά ναι. ή και αγγλικά. Γιατί πριν 2-3 χρόνια υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι δεν είχαν μπει στο πνεύμα αυτού της φιλοξενίας και έτσι τους ρωτούσαν οι ξένοι διάφορα πράγματα και δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Ναι. Οπότε τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο γίνονται σεμινάρια στα οποία προσπαθούν να γίνει κάποια επιμόρφωση mm-hmm. του προσωπικού για να πιστούν τα ξενοδοχεία να εργοδοτούν κατά προτεραιότητα αυτούς οι οποίοι μιλούν είτε ελληνικά ή αγγλικά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτές τις δύο να συνεχίσουν γλώσσες. Αυτά τα σεμινάρια που είπατε ναι. για να αλλάξει κάπως η νοοτροπία και των υπαλλήλων και οι διευθυντές των υποστατικών, των ξενοδοχείων, εστιατορίων να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτό που απαιτεί ο τουρισμός. Αυτό που απαιτεί, ναι. Φυσικά ναι. υπάρχουν και ορισμένα ξενοδοχεία τα οποία έχουν εξειδικευτεί, έχουν φέρει προσωπικό, γιατί άρχισε και μεγαλώνει η πελατεία από τη Ρωσία, από τη Γερμανία, από διάφορες άλλες χώρες, το οποίο αν έχουν αυτή την εξειδικευτή σε αυτή τη χώρα, γιατί μεγάλο ποσοστό μιλά εκείνη τη γλώσσα, ναι, ναι. το θέμα είναι να μπορεί κάποιος να επικοινωνεί με ναι, τους να είναι ευχαριστημένος και να έχει καλό αποτέλεσμα η επικοινωνία, η συνεργασία του. Ακριβώς. Και να είναι ευχαριστημένος. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικό με τις εξελίξεις τώρα όσον αφορά την περίπτωση του κυπριακού θέματος και όσον αφορά τον πόσον επηρεάζει η προπαγάνδα από άλλες χώρες και πόσον δυνατό είναι το θέμα της δικής μας προπαγάνδας για να πείσουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους υπόλοιπους. Ναι, φυσικά εμείς είμαστε συνεπείς και έχουμε ένα καλό πρόγραμμα για διαφημίσεις αλλά και δημοσιοσχέσεων το οποίο το εφαρμόζουμε χρόνο με το χρόνο. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερα κονδύλια αλλά εμείς αυτό το κονδύλι το οποίο έχουμε το αξιοποιούμε με το να
προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα μέσα. Αλλά κατά τη διάρκεια του χρόνου, όπως σας είπα, παίρνουμε αρκετούς δημοσιογράφους, κάνουμε ειδικά προγράμματα για travel agents, για tour operators. Και φυσικά είναι καιρός, είπαμε ότι είναι καιρός τώρα να πάνε και τα κυπριακά μέσα, ας πούμε, και οι δημοσιογράφοι να δουν ακριβώς τι... Να μας πάρετε και εμάς, έχουμε και το κάμεραμάν εδώ, περιμένει ένα ταξιδάκι να το όχι, για να δείτε και εσείς εδώ ορισμένα στοιχεία τα οποία βελτιώνονται στο τουριστικό προϊόν, γιατί είναι γεγονός ότι γίνεται πρόοδος. Για παράδειγμα, τώρα υπάρχει μια μαρίνα, υπάρχουν νέα golf courses, υπάρχει, ας πούμε, νέα ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν αυτό το θειούχες θεραπείες, τα σπα. Υπάρχουν νέες διαδρομές για αυτούς που ενδιαφέρονται να περπατήσουν. Πρέπει να τα προβάλλουμε και αυτά εντός, είναι στην καλά, παρικία πούμε, μας. Να ξέρει και η παρικία. Η οποία, ναι. Επομένως, Γιώργο, θυμάσαι, εγώ και εσύ, στο επόμενο θα είμαστε. Λοιπόν, κύριο Σίδη, πώς περνάτε τις ελευθερές σας ώρες, με τι ασχολείστε? Κοιτάξτε, εγώ πάντα κατά κανόνα μου αρέσει, ας πούμε, να... Εντάξει, τελευταία παλιά πήγαινα σε μουσική, όπως είναι το θέμα, ας πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ η κλασική μουσική. Μου αρέσει το θέατρο. Τελευταία πήγαμε τον αδελφό μου και την ανιψιά μου. Πήγαμε, είδαμε τρία, ας πούμε, θέατρα και ταυτόχρονα musical που παίζονται εδώ στο Λονδίνο. Το Ragtime, επίσης αυτό το Top Hat που είναι, εντάξει, είναι πιο ελαφρή μουσική, αλλά γενικά και η σοβαρή μουσική μου αρέσει, το Wig Morphe. Σπανιότερα τα σινεμά και διαβάζω αρκετή λογοτεχνία επίσης. Μάλιστα. Προσπαθώ να διατηρώ επαφή και με την ελληνική λογοτεχνία. Όταν πάω στην Κύπρο, την Ελλάδα, παίρνω λίγα βιβλία. Τα οποία μένουν και προσπαθώ να διατηρήσω συνεχώς επαφή μαζί με το ελληνικό στοιχείο. Ασφαλώς κάνετε πολλά ταξίδια, Έκανα ταξίδια μέχρι πριν από 3 χρόνια. Τώρα με έχει επηρεάσει, για να είμαστε ειλικρινείς, και εμένα έχει αυτό το πνεύμα, ας πούμε, της λιτότητας. Έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Προσπαθώ κάθε 2 χρόνια να κάνω ένα μακρινό ταξίδι. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια πάω μόνο Κύπρο, έχω πάει μόνο Κύπρο και Ελλάδα. Γιατί τώρα άρχισε η μητέρα μου μεγαλώνει, ο αδερφός μου, ας πούμε, η κόρη του μεγαλώνει. Οπότε υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα, αλλά σε κάποιο στάδιο θα επανέλθει και αυτή η επιθυμία που έχω για συνεχώς να πηγαίνω κάπου σε έναν καινούριο προορισμό. Μάλιστα. Ακόμα και κάποιο διαφορετικό προορισμό μέσα στην ίδια χώρα, όπως γίνεται. Λοιπόν, φτάνουμε, εφόσον τα ταξίδια, είμαι σίγουρος ότι σας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για το βιβλίο σας που έχετε γράψει, κίνηση και μουσική. Η κίνηση και μουσική, αυτό το βιβλίο, πώς προέκυψε η ιδέα του? Βασικά, τα πρώτα μακρινά ταξίδια που είχα κάνει ένα ταξίδι στο Μεξικό. Αυτό ήταν μέσω της εργασίας μου. Και μετά το ταξίδι το έχω δημοσιεύσει, γιατί ξαφνικά μου ήρθε η όρεξη να γράψω ορισμένα. Και αποκλειστικά αυτό το ταξίδι. Ναι, δηλαδή. Ο πατέρας μου με θάρρυνε, γιατί τότε είδα στις εφημερίδες, μου λέει να το δημοσιεύσουμε. Και μετά πήγα στην Ιταλία που έμεινα 8 μήνες και εκεί δημοσιεύσα μια σειρά άρθρων. Ταυτόχρονα ο πατέρας μου είχε κάνει μια σειρά άρθρων για το 81, για την Στοκχόλμη, για τη Σουηδία. Και μετά πήγε και στην Ιαπωνία που ήταν ο αδερφός μου και έγραψε και την Ιαπωνία. Οπότε εκεί υπήρχε μία βάση. Και πριν να κοιμηθεί ο πατέρας μου το 95, μου είπε μερικούς μήνες πριν, τι ωραία, λέει, θα κάναμε ένα βιβλίο. Τότε υπήρχαν γύρω στις 60-70 σελίδες, δεν έβγαινε, ας πούμε, ένα βιβλίο ολοκληρωμένο. Οπότε το είχα στο μυαλό μου και έγινε μετά ουσιαστικά από 15 χρόνια. Μάλιστα. Που επομένως, συνέχισα να ταξιδεύω κάπως συστηματικά, έχοντας ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μια μέρα κάτι θα βγει από αυτά τα ταξίδια, γιατί τα σημειώνα, τα έγραφα κάθε φορά που τέλειωνε. Και μετά, επειδή το ταξιδιωτικό ουσιαστικά είχε διαφοροποιηθεί, η ταξιδιωτική λογοτεχνία
επηρεάστηκε, όπως όλα επηρεάστηκαν από το διαδίκτυο, από όλα αυτά και έγινε πιο σύντομη και πληροφορίες τώρα μπορεί να βρεις παντού. Ναι, οπότε ναι. Έπρεπε να φύγω από την περιγραφή την απλή και να μπω στα θέματα περισσότερο τι είναι που δίνει μια ιδιαιτερότητα, ποια ήταν η σχέση που είχα εγώ έστω για μια ημέρα με ένα συγκεκριμένο προορισμό, ποια ήταν η ουσία. Μάλιστα. Και αυτή η ουσία προσπάθησα να τη δώσω μια μορφή πιο ολοκληρωμένη, δηλαδή η ουσία από πλευράς κάποτε φυσικής ομορφιάς, αλλά κάποτε είναι θέμα της μουσικής παράδοσης, όπως η Αργεντινή έχει το ταγκό, η Βραζιλία έχει τη σάμπα, η Κούβα έχει το σον, έχει το τσα-τσα-τσα. Οπότε μπαίνω και στη μουσική παράδοση, μπαίνω λίγο στο χορό, δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά το εντάσσω και κάποτε όταν φτάνω στην Ελλάδα μπαίνω στο θέμα της τέχνης με τον Θεοτοκόπουλο. Και φυσικά στην Ελλάδα μπαίνω και περισσότερο στο θέμα της ποίησης, γιατί και εκείνο, ας πούμε, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει, ας πούμε, μια μεγάλη παράδοση στη μελοποιημένη ποίηση. Όλοι έχουν μελοποιηθεί και πολλοί γνωστοί ποιητές, όπως είναι ο Ρίτσος ο Σεφέρης, αλλά και πολύ άγνωστοι. Επομένως, κύριο Σίτη, αυτό το βιβλίο μας παρουσιάζει διάφορα συγκράματα, τα οποία ήταν αποτέλεσμα των ταξιδιών που είχατε κάνει. Ναι, είναι προσωπικές εμπειρίες. Και είναι η περιήγηση αυτών που ζήσατε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή αυτή η περιήγηση κάποτε είναι με πλοίο, κάποτε είναι με τρένο, κάποτε είναι τελευταία είναι πεζοπορία, όπως είναι στο Μάτσου Πίτσου. Και τώρα τελευταία άρχισα και ποδηλατώ μετά από 40 χρόνια, οπότε το επόμενο, η επόμενη φάση. Έχει σχέση με το. Δεν λέω, ας πούμε, αλλά προσπαθώ να δώσω όλες τις διαστάσεις της κίνησης. Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε λίγες λεπτομέρειες για κάτι που θέλω να δούμε τώρα. Ένα βίντεο, το οποίο έχει σχέση με όλα αυτά που μας είπατε. Διάφορα κομμάτια τα οποία συνοδεύονται με φωτογραφίες και μουσική. Ναι. Δώστε μας λεπτομέρειες για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς είναι αυτό που θα δούμε σε λίγο. Βασικά, επειδή αυτό το οποίο δεν μπορεί κανένας να βγάλει μέσα από το βιβλίο χωρίς, δίνω κατά κάποιον τρόπο να δώσουμε μια ευκαιρία στους ακροατές να δουν ορισμένες από τις εικόνες ακουστικό, δηλαδή. Και να ακούσουν και κάποιες από τις μουσικές μου επιλογές. Μάλιστα. Και φυσικά την κάθε Ήπειρο, γιατί έχω χώρες από όλες τις Ήπειρους, την έχω ζωγραφίσει με ένα διαφορετικό χρώμα. Γιατί η Λατινική Αμερική είναι το αλέγκρο, είναι το κόκκινο χρώμα. Το μοντεράτο είναι η Βόρεια Ευρώπη, επειδή είναι ήπιος ο κόσμος και είναι κλασική μουσική ως επιτοπλίστο. Η Ελλάδα έχει δοθεί το ασπρογάλαζο, γιατί την ονομάζω ορφική ραψοδία, δεν μπορεί στην Ελλάδα να την εντάξει επειδή έχει τόσα νησιά, ας πούμε. Το αντάντε είναι η Ιταλία σε χρώμα εκείνο το πολιτιστικό, το πορτοκαλί. Μετά το χρώμα της Ιππήρου είναι η Αφρική και ο Αμανές και το τύμπανο, έτσι το ονομάζω. Πάλι δεν υπάρχει στο κλασικό ρεπερτόριο και μετά επανερχόμαστε, η Ασία είναι κίτρινο και είναι το αντάντε, γιατί έχουν, ας πούμε, κινητοποιούνται οι Ασιάτες, θα μας φάνε σε λίγο. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και θα γυρίσουμε πίσω. Okay. Thank you.
Πάμε απ' τα νησιά μας, την Ιαμουδιά, τη Ζάκυνθος, της Κέρκυρας τα περιβόλια, της Ρόδου το μεγάλο κάστρο. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι της Κρήτης τωρινά χωριά, τις Εύωδιες της Χίου, της Κιμόλας τα στραφτερά νερά, της Ήρας την απάνω πόλη. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι τα δυο φιδάκια που ερωτεύονταν κάτω απ' τα μάρμαρα του ναού. Ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο, ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο. Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον, θαυμάσια δουλειά και καλές, πολύ καλές επιλογές που μας δίνουν και εμάς λεπτομέρειες και πληροφορίες για κάτι που δεν γνωρίζαμε. Με κάνετε, κύριε Οσίδη, να ζηλεύω κατά κάποιο τρόπο. Θέλω και εγώ να ταξιδέψω σε όλους αυτούς τους τόπους. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά που μας είπατε για το βιβλίο, περιλαμβάνει κάτι άλλο σχετικό που πρέπει να γνωρίζουμε? Βασικά, το κύριο βάρος το έδωσα είναι η Ελλάδα, δηλαδή mm-hmm. περιγράφω την Ελλάδα, σχεδόν προσπάθησα να καλύψω ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Φυσικά η Ελλάδα είναι ανεξάντλητη, δεν μπορείς να πεις mm-hmm. ότι πήγα σε όλη την Ελλάδα, αλλά mm-hmm. έχω καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Επίσης έχω καλύψει ένα μεγάλο μέρος της Ιταλίας. Mm-hmm. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αρχίζω με τη Χιλή. Και ο λόγος που αρχίζω με τη Χιλή είναι γιατί στο Πανεπιστήμιο είχα κάνει σαν μέρος του θήσης μου, ναι, ναι. είχα κάνει την ανατροπή του Αγέντε από την CIA. Και θέλατε να πάτε εκεί να δείτε από και έτσι, το χέρι. Ακριβώς μερικές από αυτές τις χώρες, οι οποίες ήταν υπό δικτατορία για πολλά χρόνια, ναι. τις επισκέφτηκα μόνο όταν επανήλθε το δημοκρατικό καθεστώς. Ήταν η Μπασελέ τότε. Και μετά το ίδιο συνέβαινε και με τη Βολιβία, οπότε υπήρχε η στρατοκρατία και όταν βγήκε ένας σοσιαλιστής πρόεδρος είπα ευκαιρία τώρα, ας πούμε, να πάμε στη Βολιβία γιατί δεν είναι πλέον δικτατορία. Και στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής πήγα γιατί είχα, στο Μεξικό είχα μάθει λίγα ισπανικά φυτευτά, γνώρισα μια ο πατέρας της ήταν Έλληνας και η μητέρα της ήταν από το Μεξικό, οπότε με ενδιέφερε η Λατινική Αμερική και λόγω του ότι έχουμε κάποια συγγένεια ίσως με το τεμπεραμέντο των Λατινοαμερικάνων, έχουν μια πλούσια λογοτεχνική παράδοση, αλλά πιστεύω ότι έχουν και μια πολύ καλή μουσική παράδοση. Και έτσι αυτοί είναι κυρίως οι τρεις κυρίως άξονες. Δηλαδή στην Ελλάδα πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο για μια εβδομάδα, στην Ιταλία για ένα weekend και στη Λατινική Αμερική κάθε δύο εβδομάδες. Και τελευταία, επειδή ήθελα να πάω και στο Βιετνάμ, λόγω πάλι του αγώνα που είχαν κάνει, ας πούμε, της αντίστασης, mm-hmm. και είναι και αυτό ένα από τα πιο όρημα μου κείμενα, γιατί γράφτηκε πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Ενώ ξεκινήσαμε, όπως σας εξής, από το Μεξικό το 81 και το τελευταίο μου ουσιαστικά μεγάλο κομμάτι ήταν αυτό, mm-hmm. αυτό του Βιετνάμ. Ο Ορέστη Ρωσίδης έχει κατά κάποιο έτσι τρόπο, ας πούμε, φτάσει, έχει πραγματοποιήσει τα όνειρά του, εκείνα που είχε στο μυαλό του να κάνει, ή έχει ακόμα κάποια όνειρα? Σε ό,τι αφορά το ταξίδι, πιστεύω ότι εντάξει, είμαι ευτυχισμένος ότι μπόρεσα να πάω σε αρκετά από τα μέρη στα οποία ήθελα να πάω. Και τώρα, επειδή αρχίσαν και μπαίνω και στα χρόνια,
θα συνεχίσω να πηγαίνω. Τώρα, για παράδειγμα, πάω στην Κύπρο και προσπαθώ να δω κάποιες περιπατητικές διαδρομές. Ναι, πήγα, ναι, όπως σας είπα, έκανα μαζί με τον Thomas Wegmiller, ο οποίος είναι παγκόσμιος προαθλητής στην ποδηλασία και έχει και ένα κέντρο. Mm-hmm. Και τον ακολούθησα λίγο μετά από 40 χρόνια. Πιάστηκα λίγο, αλλά τον ακολούθησα στην ποδηλασία. Οπότε θα ήθελα να εξερευνήσω τώρα περισσότερο την Κύπρο, την οποία εντάξει, την είδα όπως την βλέπει όλος ο κόσμος. Αλλά τώρα θέλω να τη δω και στη λεπτομέρεια και μέσα από το ποδήλατο και μέσα από την, έκανα, μέσα από την ορειβασία. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη της Κύπρου τα οποία θα ήθελα τώρα να τα δω με την ησυχία μου. Μάλιστα. Σας λείπει κάτι, Ρωσίτη, είστε με τη ζωή σας ευχαριστημένος και... Γενικά, ναι, είμαι ευχαριστημένος με την έννοια του ότι έχω την ευκαιρία να πηγαίνω στην Κύπρο αρκετές φορές το χρόνο και για διακοπές. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα και βλέπω και τους γονείς μου, αλλά μαθαίνω κάθε φορά και κάτι καινούριο. Ταυτόχρονα πηγαίνω στην Ελλάδα, η οποία μου αρέσει... οπότε μπορώ. Ναι, γενικά θα έλεγα, ας πούμε, ότι είναι, έχω εκπληρώσει αρκετές από τις επιδιώξεις σου. Ναι, ναι. Τώρα, εντάξει, γράφτηκε αυτό το βιβλίο, είναι μια ολόκληρη, ας πούμε, περίοδος πολλών χρόνων, ιστορίες από τις εμπειρίες της ζωής σας. Προγραμματίζετε κάτι άλλο στο μέλλον, έχετε κάτι στο μυαλό? Φυσικά όχι στο μέγεθος που είναι αυτό, γιατί αυτό είναι βαρύ βιβλίο. Είναι 1,7 κιλά, δεν μπορείς να το στείλεις ταχυδρομικά, ας πούμε. Είναι και μερικές από τις κοπέλες που το διαβάζουν παραπονιούνται ότι είναι βαρύ, ας πούμε, που το βράει να το σηκώσουν. Είναι κουραστικό. Οπότε σίγουρα εάν θα κάνω κάτι, θα είναι, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, θα είναι μικρότερο σε περιεχόμενο. Αλλά δεν το έχω, δηλαδή εγώ ουσιαστικά δεν είμαι άνθρωπος, δεν είμαι συγγραφέας ο οποίος θέλει να κάνει κάθε 2-3 χρόνια ένα καινούριο βιβλίο. Μου αρέσει να διαβάζω και μπορεί να τύχει να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, αλλά προς το παρόν δεν έχω κάτι υπόψη μου, δεν έχω ξεκινήσει μέσα στο μυαλό μου κάποια διαδικασία για να έχω συλλάβει ένα θέμα. Μάλιστα. Παρόλο που εντάξει, όταν σε 2-3 χρόνια που θα αφιπηρετήσω μπορεί αυτό το θέμα να μπει πιο έντονα, γιατί διαβάζοντας και παρακολουθώντας, ας πούμε, ποιες είναι αλλά θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να είναι ζωντανό και να ενδιαφέρει τον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει εμένα. Μάλιστα. Και φυσικά ήρθε ύστερα η μουσική, ήρθαν διάφοροι παράγοντες και είπα πώς είναι που θα το κάνω αυτό ενδιαφέρον για το ευρύτερο κύρο. Και φυσικά έβαλα και ωραίες φωτογραφίες μέσα και το προσπάθησα και η ποιότητα να είναι, φυσικά η ποιότητα είναι, ναι, πολύ καλή. Είναι πολύ. Οπότε έτσι έγινε. Δηλαδή το βιβλίο ήταν μια προσωπική επιθυμία η οποία ύστερα είναι που σκέφτηκα τον αλλά τώρα αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι το οποίο να έχει κάποια εμπορικότητα θα πρέπει να καταλάβει ακριβώς το χώρο του βιβλίου, πώς κινείται το βιβλίο και τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Mm-hmm. Κύριε Ρωσίδη, από τη θέση σας σαν Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ, για τους τηλεθεατές μας που ακούνε τώρα, ποια είναι η συμβουλή σας όσον αφορά τα ταξίδια που πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να τα κάνουν και γιατί? Βασικά, εγώ... ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύω εγώ, επιλέγω την καλύτερη περίοδο για την κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα πηγαίνω το Σεπτέμβριο. Στην Κύπρο πηγαίνω την Άνοιξη, όταν αφήσουν τα λουλούδια, και πηγαίνω μετά το φθινόπωρο γιατί μπορώ να κολυμπώ. Και... οπότε επιλέγω, επειδή είμαι επαγγελματίας, επιλέγω τις διάφορες εποχές. Και φυσικά στην Ιταλία πήγαινα διότι είχε φτηνές τιμές η Ryanair, οπότε, αλλά αυτό μπορούσα να το κάνω γιατί κάποιος οικογενειάρχης δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά κάποιος ο οποίος έχει βγει με σύνταξη μπορεί, και αυτό είναι, πρέπει να έχεις αυτή την ευελιξία στο χρόνο για να μπορέσεις να επιλέγεις τοποθεσίες καλές αφού κάνεις κάποια έρευνα και να πας και στην καλύτερη περίοδο για εκείνον το συγκεκριμένο προορισμό. Μάλιστα. Προβλέπετε ότι θα έρθουν οι καλύτερες μέρες για τον τουρισμό στην Κύπρο?
Ναι, για το 2013 το καλοκαίρι, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε πάρει και έχουμε καλύπτουν περίπου 8-10% των προκρατήσεων, δείχνουν ότι η Κύπρος θα έχει μια αύξηση πάλι. Mm-hmm. Οπότε ευελπιστούμε, επειδή του χρόνου δεν θα υπάρχει ούτε το Ιωβιλέο, ούτε οι Ολυμπιακοί, οι οποίοι κράτησαν τον κόσμο στην Αγγλία φέτος και πίστηκαν και από τις τοπικές αρχές. Έκαναν πάρα πολλές διαφημίσεις, μείνετε για τη Βασίλισσα, μείνετε για τους Ολυμπιακούς, μην πάτε αλλού. Τελικά όμως και ο καιρός εδώ δεν ήταν καλός, οπότε ο κόσμος πιστεύω ότι θα θέλει να φύγει του χρόνου, μάλιστα, να πάει κάπου. Και η Κύπρος είναι καιρός που θα μπει στον κύκλο, ας πούμε, το virtuous cycle, όπως λέμε. Πιστεύω ότι του χρόνου θα πάει καλύτερα. Μάλιστα, κύριε Ουσή, μάθαμε τόσα πολλά για σας. Ξέρουμε καλύτερα για τον Ορέστη Ρωσίδη, ποιος είναι, από πού ξεκίνησε και την πορεία του στη ζωή. Τώρα εγώ θέλω να πω κάτι σχετικά με το βιβλίο, επειδή του είχα ρίξει πολλές ματιές. Ναι. Δεν το έχω διαβάσει εξ ολοκλήρου, όμως. Ναι, προτρέπω... έτσι διαβάζεται. Διαβάζεται, ναι, αποσπασματικά. Προτρέπω όμως τους καλούς φίλους τηλεθεατές να το αποκτήσουν. Πώς μπορούν να το αποκτήσουν? Τώρα δεν είναι εμπορικό ακόμα το βιβλίο, mm-hmm, αλλά εντάξει, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν μερικοί θέλουν να έχουν ορισμένα αντίτυπα, να μπορεί να απευθύνονται στο LGR και εγώ θα σας στείλω ορισμένα αντίγραφα. Ναι. Πριν σας αφήσω, πρέπει να πω ότι όταν σας ζω, όποτε σας ζω, μου θυμίζει το χωριό μου. Το Σιχαρί, ναι, επειδή ήμουν και εγώ στο Σιχαρί στρατιώτης ένα διάστημα. Πώς ήταν εκείνες οι μέρες, έτσι, εν συντομία? Ήταν δύσκολες, ήταν καλές? Ήταν καλές. Πάντα οι αναμνήσεις είναι καλές, επειδή στο στρατό, όταν είσαι σκοπός, βλέπεις πάντα τα φώτα της Λευκωσίας κάτω. Από εκεί, ναι, ήταν. Ναι, από εκεί πάνω. Και εσείς έχετε εκεί, φυσικά είναι υπέροχο το τοπίο, γιατί δεν παρεμβάλλεται τίποτε. Είναι, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, η μεσαωρία μπροστά. Είναι ξεκάθαρα όλα. Είναι, ναι, ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτή η διάβγεια και υπήρχε και η μικρή εκκλησία του Αγίου Σάβα πάνω, η οποία δεν ξέρω σήμερα, εσείς που πάτε πιο συχνά ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά ήταν μια υπέροχη εκκλησία. Δυστυχώς βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Ναι. Χρειάζεται να παρέμβει, νομίζω, κάποια διεθνής οργάνωση για να μπορέσουν να την φτιάξουν λίγο, να την, ναι, τακτοποιήσουν, να την διατηρήσουν, γιατί είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας η εκκλησία. Ναι. Κύριο Σίτη, είπαμε ότι και... Πολλές φορές το λέω, τα ωραία πράγματα, τα ενδιαφέροντα πράγματα κάποτε τελειώνουν και είναι εκεί που πρέπει να, ναι, μπούμε ένα αντίο μέχρι την επόμενη φορά. Έφτασε λοιπόν η ώρα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα και μοιραστήκατε όλα αυτά τα οποία είναι πολύ ευχάριστα, γιατί είχατε μια πορεία πολύ ευχάριστη και η ζωή σας ήταν περιπετειώδης και για τους καλούς φίλους που θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν το βιβλίο, θα μάθουν πιο πολλά και θα πάρουν αρκετές πληροφορίες για διάφορα άλλες χώρες, για τη μουσική τους και τα τοπία τους. Θέλω να πω ότι εσείς είστε πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσετε από τη θέση σας και το γνωρίζουμε αυτό. Σας συγχαίρουμε για ό,τι κάνετε για την Κύπρο μας και την προσπάθειά σας να ενημερώνεται πάντοτε το κοινό και της παροικίας μας και πιο έξω και να προτρέπετε τους τουρίστες να επισκέφτονται την Κύπρο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια αυτή και στην δουλειά σας και από τη θέση που είστε και πολύ σύντομα είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και πάλι να τα ξαναπούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσετε και... ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάπου εδώ, καλοί φίλοι τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνομιλίας. Μέχρι την άλλη Κυριακή, λοιπόν, που θα είμαστε εδώ και πάλι στην ίδια ώρα, στις 8 το βράδυ, θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας, να ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε ευχάριστα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα. Τώρα προς το παρόν, καληνύχτα σας. Καληνύχτα, κύριε Ψήφι. Καληνύχτα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ.